Παιχνίδι το οποίο τελικά το πήρατε ίσως και λίγο πιο εύκολα από ό,τι θα περιμένατε. Πείτε μας πώς το είδατε το παιχνίδι. Εντάξει, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την σημερινή εμφάνιση. Νομίζω ναι, με βάση το ότι έχει δείξει το ΑΠΟΕΛ μέχρι σήμερα, ειδικά των τελευταίων καιρών, που ήταν πολύ ανταγωνιστικό, δικαιούται να κερδίσει κάποια παιχνίδια που στο τέλος τα έχασε σε λεπτομέρειες. Νομίζω δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ήμασταν σοβαροί από την αρχή, ξεκινώντας από την άμυνα, και κάπου εκεί έγινε η δουλειά μας πιο εύκολη σήμερα. Ανησυχήσατε στο σημείο που και οι δύο υψηλοί σας χρεωθήκαν με 4 φάουλ? Εντάξει, σίγουρα. Όταν και δύο ψηλήσουν με 4 φάουλ και το ΑΠΟΕΛ εκείνη τη στιγμή άρχισε να κλείνει τη διαφορά, πάντα έχει ανησυχίες. Όμως ήρθαν και κάποια άλλα παιδιά από το βάθος του πάγκου. Νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε κατάλληλα. Τι πρέπει να γίνει στο επόμενο παιχνίδι ώστε να πάρετε ακόμα μία νίκη και να έρθετε πιο κοντά στο τελικό? Εντάξει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεχάσουμε το παιχνίδι σήμερα. Το ΑΠΟΕΛ σίγουρα θα βγάλει μια δυναμική αντίδραση. Στην έδρα του είναι ακόμη καλύτερο. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι θα πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα από το σημερινό παιχνίδι. Οι σειρές είναι στις 3 νίκες. Απλά σήμερα έγινε το πρώτο βήμα. Αλλά πραγματικά υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα και είναι αυτό το κομμάτι που θέλω να περάσω στους παίχτες μου για την συνέχεια.